Γεια σας, ονομάζομαι Αναστάση Χρόνης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλυσης και Κατανελμένης Επεξεργασίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασιγέννης, έχω καταγράψει από την επίβλεψη και έγκρισή του την επίλυση του θέματος 9 της Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2012, ρολόι Λαμπόρτ με τρεις διεργασίες. Η άσκηση είναι η εξής. Θεωρώντας τρεις διεργασίες που επικοινωνούν όπως παρακάτω, που εκτελούνται σε τρεις διαφορετικούς κόμβους. Το ρολόι κάθε κόμβου έχει διαφορετική ταχύτητα δημιουργίας παλμών. Για παράδειγμα, όταν στον κόμβο 1 το ρολόι έχει δημιουργήσει 5 παλμούς, το ρολόι του κόμβου 2 έχει δημιουργήσει 6 παλμούς, ενώ το ρολόι του κόμβου 3 έχει δημιουργήσει 7 παλμούς. Να δείξετε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος του Λαμπόρτ ώστε να συγχρονίσει τα ρολόγια των κόμβων. Η θεωρία για την επίλυση της άσκησης είναι η εξής. Αρχικά, το κάθε βέλος του διπλανού σχήματος συμβολίζει τη διαδικασία αποστολής και λήψης ενός μηνύματος. Δεν μπορεί το ρολόι του παραλήπτη κατά τη λήψη να είναι μικρότερο ή ίσο της χρονοσφραγίδας αποστολής του μηνύματος. Αν γίνει αυτό, τότε ορίζεται το ρολόι του συστήματος SN-1. Με βάση την παραπάνω θεωρία, η λύση της άσκησης είναι η εξής. Η χρονοσφραγίδα αποστολής του μηνύματος α είναι 5 και το ρολόι του παραλήπτη κατά τη λήψη 12, οπότε δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή. Η χρονοσφραγίδα αποστολής του μηνύματος β είναι 18 και το ρολόι του παραλήπτη κατά τη λήψη 28, οπότε δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή. Η χρονοσφραγίδα αποστολής του μηνύματος σ είναι 42 και το ρολόι του παραλήπτη κατά τη λήψη είναι 42. Εδώ η διεργασία πρέπει να προωθεί στο ρολόι της κατά ένα χρόνο και εκεί που έδειχνε 42 να δείξει SN-1, δηλαδή 42 συν 1 ίσον 43. Οπότε η διεργασία προωθεί το ρολόι της σε 43, στη θέση του 48 τοποθετεί το 49, στη θέση του 54 τοποθετεί το 55 και στη θέση του 60 τοποθετεί το 61, καθώς οι παλμοί του δεύτερου κόμβου αυξάνονται κατά 6. Η χρονοσφραγίδα αποστολής του μηνύματος D είναι 49 και το ρολόι του παραλήπτη κατά τη λήψη είναι 45. Η διεργασία πρέπει να προωθήσει το ρολόι της κατά 4 χρόνους και εκεί που έδειχνε 45 να δείξει 49. Οπότε το ρολόι του παραλήπτη γίνεται SN-1, δηλαδή 49 συν 1 ίσον 50. Οπότε τοποθετείτε το 50 στη θέση του 45 και στη θέση του 50 τοποθετείτε το 55, καθώς οι παλμοί του πρώτου κόμβου αυξάνονται κατά 5. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.